Καλημέρα κύριε Λιονί από τη Θεσσαλονίκη. Καλημέρα στην όμορφη Θεσσαλονίκη και σε εσάς φυσικά και στους ακροατές σας. Να είστε καλά. Λοιπόν, ας ξεκινήσουμε λίγο από το ταξίδι του Έλληνα Πρωθυπουργού στο Βερολίνο. Ξέρω ότι ο τομέας της οικονομίας είναι ιδιαίτερα ο τομέας σας. Εκεί λοιπόν οι επενδύσεις, κύριε Λιονί, βρέθηκαν στο επίκεντρο της συνάντησης του Κυριάκου Μητσοτάκη με την Άγγελα Μέρκελ. Ωστόσο, η θέση του ΚΚΕ είναι γνωστή, ότι οι επενδύσεις αυτές ουσιαστικά σημαίνουν νέα αντεργατικά μέτρα. Θα ήθελα λίγο αυτό να το συζητήσουμε, γιατί είναι ξεκάθαρο αυτό που λέει το ΚΚΕ. Από την άλλη, όμως, και χωρίς επενδύσεις δεν υπάρχει και κάποια ελπίδα για ανάπτυξη της οικονομίας. Θα σας πω. Καταρχάς, δεν είναι μόνο του κυρίου Μητσοτάκη, είναι, αν θέλετε, η ανάγκη προσέλκυσης επενδύσεων είναι ο ακρογωνιαίος λίθος στην πραγματικότητα συνολικότερα του αστικού σχεδίου που τρέχει τα τελευταία χρόνια, το οποίο υπηρετεί κάθε αστική κυβέρνηση, και γι' αυτό το λόγο, αν δείτε το προεκλογικό πρόγραμμα και των δύο κομμάτων, και της Νέας Δημοκρατίας και του ΣΥΡΙΖΑ, στοχοπροσιλώνεται, επικεντρώνεται γύρω από την ανάγκη προσέλκυσης επενδύσεων και προώθησης αυτού που λέμε ανάπτυξη. Φυσικά τώρα η κυβέρνηση, με την ευθύνη που έχει ως κυβέρνηση που διαχειρίζεται την αστική εξουσία, κινείται σε αυτό τον άξονα και προσπαθεί να προσελκύσει επενδύσεις. Φέρνει και έναν αναπτυξιακό νόμο, κάποιες αλλαγές στον αναπτυξιακό νόμο. Έχει ήδη η κυβέρνηση έχει ήδη προκηρύξει ή έχει διακηρύξει πιο σωστά ότι οι πρώτες αλλαγές στο φορολογικό νομοσχέδιο που θα φέρει θα αφορούν τη μείωση της φορολογίας των επιχειρήσεων, και όλα αυτά για να έρθουν οι περιβόητες επενδύσεις και να έρθει η περιβόητη ανάπτυξη. Και τι λέει τώρα το σχήμα, αν θέλετε, το μεθοδολογικό, το ιδεολόγημα λέμε εμείς, λέει ότι αν έρθουν οι επενδύσεις θα έρθουν πολλές και καλές, όπως ισχυρίζεται η Νέα Δημοκρατία, θέσεις εργασίας. Ναι. Εμείς επιμένουμε και λέμε ότι αυτή η σκέψη είναι πέρα για πέρα, αν θέλετε, λάθος. Και το παράδειγμα του τουρισμού είναι το χαρακτηριστικότερο και το απλούστερο, γιατί δεν χρειάζεται να μιλήσουμε με βαριούς θεωρητικούς όρους για το τι θα γίνει. Mm-hmm. Μπορούμε να δούμε τι έγινε. Μπορούμε να δούμε ότι ο τουρισμός στη φάση της κρίσης περίπου διπλασιάστηκε, ο εξωτερικός τουρισμός, δηλαδή τα 15 εκατομμύρια τουρίστες γίνανε περίπου 30, απέκτησε μια ακόμα σημαντικότερη θέση από αυτή που είχε το 2008, αυτή την τελευταία δεκαετία, ο τουρισμός στην χώρα οικονομία. Ήταν ένας κλάδος ο οποίος όχι απλά δεν βρέθηκε σε κρίση, αλλά αντίθετα έτρεξε πάρα πολύ δυναμικά, με την Ελλάδα να βρίσκεται μέσα στους πρώτους τουριστικούς προορισμούς κτλ. Δεν χρειάζεται να τα αναλύσουμε, νομίζω είναι γνωστά. Αλλά να δούμε λίγο το αποτέλεσμα. Να δούμε δηλαδή, να κάνουμε ένα ταμείο. Και είναι ώρα να κάνουμε ένα ταμείο. Τι κέρδισε ο εργαζόμενος στον κλάδο του τουρισμού από αυτή την ξέφρενη ανάπτυξη του τουρισμού? Είδε η μισθή πείνα στα εξατλητικά ωράρια 12ωρου, η περιβόητη σεζόν, δηλαδή το γεγονός ότι δουλεύεις 15 και 18 ώρες τη μέρα, ότι ζουν άνθρωποι 20-25 χρονών σχεδόν σε συνθήκες καταβλισμού στους μεγάλους χώρους που συγκεντρώνεται η τουριστική δραστηριότητα, αυτά αλλάξανε ή αντίθετα πολλαπλασιαστήκανε? Ο καθένας που ξέρει το χώρο, οι ακροατές σας, εσείς που έχετε κάνει πολλά αναλυτικά ρεπορτάζ, ξέρετε ποια είναι η πραγματικότητα. Σωστά. Έρχεται κάθε 3 και 5, αν θέλετε, με ένα τραγικό τρόπο, όταν ακούμε ότι άνθρωποι πάνω στα καλύτερα τους χρόνια, αν θέλετε, εκεί που είναι και πιο ισχυροί βιολογικά, βρίσκονται να πεθαίνουν από εξάντληση μέσα στα 18 των ξενοδοχείων. Τι δείχνει όμως αυτό? Δείχνει ότι η τουριστική ανάπτυξη όχι απλά δεν βελτίωσε τη ζωή των εργαζόμενων στον τουρισμό, αλλά αντίθετα οι άθλιες εργασιακές συνθήκες, η χαμηλή μισθή, η απλήρωτη εργασία, η ευκολία με την οποία μπορείς να προσλαμβάνεις και να απολύσεις προσωπικό, η ανυπαρξία ελέγχων, όλη αυτή η διαδικασία ήταν, αν θέλετε, ο λόγος στη τελευταία ανάλυση για τον οποίο η τουριστική βιομηχανία στην Ελλάδα προχώρησε τόσο γρήγορο και τόσο τόσο αποφασιστικά. Και αυτό, αν θέλετε, δεν είναι μια δικιά μας διαπίστωση. Αν διαβάσετε την έκθεση Τράπεζας Ελλάδος που αναφέρεται στον κλάδο στην πορεία των εξαγωγών, λέει με πολύ σαφή τρόπο ότι οι εξαγωγές έχουν αυξηθεί την τελευταία περίοδο και είναι θετικό για την ελληνική οικονομία, στο έδαφος των χαμηλών μισθών που διασφαλίζουν την ανταγωνιστικότητα της εγχώριας οικονομίας. Άρα,
αυτοί που έχουν στο μυαλό τους ότι η καπιταλιστική ανάπτυξη, είτε λέγεται τουρισμός, είτε λέγεται επενδύσεις, βασικά σε τέτοιους κλάδους, πρόκειται να δημιουργήσει πολλές και καλές θέσεις εργασίας και να βελτιώσει το βιωτικό επίπεδο των εργαζόμενων, όχι απλά πλανώνται, είναι θεροβάμενες, όχι απλά είναι θεροβάμονες. Στην πραγματικότητα δεν κατανοούν ότι οι συνθήκες οι σημερινές των εργαζόμενων, το αντεργατικό οπλοστάσιο το οποίο τρέχει όλη την τελευταία δεκαετία, η επίθεση στα εργατικά λαϊκά δικαιώματα, την οποία έχουν συνυπογράψει όλες οι κυβερνήσεις, είτε η κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ με το πρώτο μνημόνιο, η συγκυβέρνηση Νουδού, ΠΑΣΟΚ, η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ και τώρα η κυβέρνηση Νέας Δημοκρατίας, όλοι λοιπόν έχουν συνυπογράψει την ίδια αυτή επίθεση στα εργατικά λαϊκά δικαιώματα, σε μισθούς, ασφάλιση, φορολογία, και αυτή η επίθεση είναι ακριβώς αυτή η οποία φέρνει και τροφοδοτεί την καπιταλιστική. Άρα αυτό που λέτε, κύριε Λιονί, είναι όχι στις επενδύσεις φυσικά, αλλά όλο το πακέτο. Άρα λοιπόν εμείς δεν χτυπάμε, αν θέλετε, τη μία ή την άλλη συγκεκριμένη επένδυση, παρά το γεγονός ότι ορισμένες από αυτές έχουν και φέρουν ακόμα μεγαλύτερα προβλήματα τους εργαζόμενους, αλλά εξηγούμε ότι ότι πρόκειται για ένα ιδεολόγημα η θέση που λέει ότι η ανάπτυξη θα φέρει καλές θέσεις εργασίας για τον κόσμο, γιατί αυτό δεν έχει γίνει ποτέ και πουθενά. Έχει γίνει, αν θέλετε, για 2 ή 3 δεκαετίες στη μεταπολεμική Ευρώπη και στην Ελλάδα λιγότερο χρονισμένα, αλλά για πολύ ειδικούς ιστορικούς λόγους. Η καπιταλιστική ανάπτυξη δεν βελτιώνει τη θέση των εργαζόμενων, γιατί ο διεθνής ανταγωνισμός απαιτεί οι εργαζόμενοι να έχουν χαμηλούς μισθούς. Και από αυτό το πρόβλημα δεν μπορεί να ξεφύγει κανείς. Ό,τι και να κάνει κάποιος, δεν μπορεί να φέρει μια οικονομική λύση η οποία θα εγγυάται από τη μία οικονομική ανάπτυξη και από την άλλη να πηγαίνουν καλά οι ζωές των εργαζόμενων. Να μείνουμε... Αυτός είναι ο λόγος, αν θέλετε, για τον οποίο, και τελειώνω με αυτό, για τον οποίο και το επόμενο διάστημα, αν δείτε και το προεκλογικό πρόγραμμα της Νέας Δημοκρατίας, που στην ουσία είναι το τρίτο μνημόνιο, θα δείτε ότι δεν έχει βελτίωση τη ζωή των εργαζόμενων. Έχει μια σειρά από μέτρα τα οποία βελτιώνουν την καπιταλιστική κερδοφορία. Σας είπα πριν για το φορολογικό, έρχεται ο αναπτυξιακός νόμος, έρχονται αλλαγές στον τρόπο με τον οποίο είναι οι επενδύσεις, αλλά το πρόβλημα που έχουν οι εργαζόμενοι, δηλαδή ότι έχουν χάσει το μισό βιωτικό τους επίπεδο σε σχέση με πριν την κρίση, και κυρίως το ότι ζούμε σε μια κατάσταση όπου η παραγωγικότητα της εργασίας είναι τόσο μεγάλη, θα πρέπει να δουλεύουν οι άνθρωποι 4 ώρες και αναγκάζουν να δουλεύουν 12 και 16, αυτό το πράγμα όχι μόνο δεν πρόκειται να αλλάξει, θα επεκταθεί. Εμείς λοιπόν αυτό λέμε. Λέμε ότι είναι πλάνη, όποιος πιστεύει ότι η καπιταλιστική ανάπτυξη μπορεί να του βελτιώσει την κατάσταση. Η καπιταλιστική ανάπτυξη, είτε την πούμε πράσινη ανάπτυξη, είτε την πούμε ανάπτυξη για όλους, είτε την πούμε, αν θέλετε, ανάπτυξη με πολλές και καλές δουλειές, είτε την πούμε βιώσιμη, όποιο επιθετικό προσδιορισμό και αν χρησιμοποιήσουμε, η καπιταλιστική ανάπτυξη εγγυάται επιδείνωση της κατάστασης των εργαζόμενων. Γι' αυτό και εμείς λέμε ότι οι εργαζόμενοι δεν πρέπει να βάλουν τα χαρτιά τους, να προσπαθήσουν να βάλουν τα χαρτιά τους περιμένοντας μια καπιταλιστική ανάπτυξη θα τους γλιτώσει και τους φέρει σε μια καλύτερη κατάσταση, αλλά αντίθετα πρέπει σήμερα να παλέψουν και να συγκρουστούν με τον πυρήνα του προβλήματος, να συγκρουστούν με τη λογική του καπιταλιστικού κέρδους, να συγκρουστούν με τη λογική που λέει ότι για να έρθει το κέρδος και να έρθει η ανάπτυξη, όλα τα άλλα πρέπει να πάνε παραπέρα. Θα παραμείνουμε λίγο σε αυτόν τον τομέα. Βεβαίως. Θα παραμείνουμε, γιατί η κυβέρνηση επικαλείται τα τελευταία στοιχεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που δείχνουν ότι ο δείκτης οικονομικού κλίματος για την ελληνική οικονομία βελτιώθηκε. Φυσικά βελτιώθηκε, και αυτό έλειπε να μην βελτιωθεί. Δηλαδή, αν ήσασταν εσείς επιχειρηματίες και σας έλεγαν ότι μπορείτε να επενδύσετε σε ένα μέρος όπου, λόγω όλων της προηγούμενης οικονομικής πολιτικής των τελευταίων ετών, η μισθή είναι πάρα πολύ χαμηλή, οι απεργίες έχουν απαγορευτεί, το συνδικαλιστικό κίνημα βρίσκεται, χτυπιέται με μια σειρά αντεργατικούς νόμους που ξεκινάνε από την κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ και κορυφώνονται με την κυβέρνηση τώρα του ΟΒΟΥ. Και παραπίσω, για να είμαστε πιο. Είναι αυτό που λέμε όταν οι αριθμοί ευημερούν, οι άνθρωποι δεινοπαθούν, αυτό. Αν θέλετε, είναι αυτό που λέμε ότι τα συμφέροντα του κεφαλαίου, δηλαδή ο δείκτης του οικονομικού κλίματος και η κερδοφορία του, είναι στον αντίποδα των συμφερόντων των εργαζόμενων και του λαού. Πολύ απλά, γιατί τα κέρδη του κεφαλαίου, δηλαδή το οικονομικό κλίμα που δείχνει τις προσδοκίες των μελλοντικών κερδών, πατάνε πάνω στα τσακισμένα εργατικά λαϊκά δικαιώματα. Και αυτή, αν θέλετε, είναι η αντίφαση από την οποία δεν μπορεί να ξεφύγει κανένας όσο μένει μέσα στα τείχη της καπιταλιστικής ανάπτυξης, της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ΝΑΤΟ που στηρίζουν αυτή την ανάπτυξη. Κύριε Λιονί, πάμε στο άλλο μεγάλο θέμα της επικαιρότητας, η εξυγίανση της ΔΕΗ, όπως αναφέρει η κυβέρνηση. Εσείς το χαρακτηρίζετε έγκλημα με στόχο την απελευθέρωση της αγοράς ενέργειας, αυτή την εξυγίανση.
Θα ήθελα λίγο το σχόλιο σας. Είχαμε χθες τον κύριο Καραθανασόπουλο να υποστηρίζει ότι είναι μια σκόπιμη επιλογή η οικονομική κατάρρευση της επιχείρησης για να περάσουν κάποια αντιλαϊκά μέτρα. Αναπτύξτε λίγο το σκεπτικό σας επ' αυτού. Κοιτάξτε. Καταρχάς πρέπει να δούμε τις τεράστιες ευθύνες, γιατί υπάρχει καταρχάς ένας κιλοκαυγάς στην πραγματικότητα τώρα ανάμεσα στη Νέα Δημοκρατία και στο ΣΥΡΙΖΑ για το ποιος φταίει. Η Νέα Δημοκρατία λέει ότι υπήρχε κακή διαχείριση του ΣΥΡΙΖΑ το προηγούμενο διάστημα. Ο ΣΥΡΙΖΑ λέει ότι ήρθε ο νεοφιλελευθερισμός της Νέας Δημοκρατίας, ο οποίος απειλεί τη ΔΕΗ. Mm-hmm. Και οι δύο αυτές λογικές μπαίνουν μέσα στον ίδιο κουβά, γιατί τι προσπαθούν να συγκαλύψουν? Την κοινή τους ευθύνη για τη στρατηγική επιλογή που έχει κάνει η αστική τάξη και οι κυβερνήσεις που την υπηρετούν τα τελευταία 15, 20, 30 χρόνια, που λέγεται απελευθέρωση. Τι σημαίνει απελευθέρωση? Σημαίνει ότι η ΔΕΗ από εκεί που ήταν κρατικό μονοπόλιο, με τα πολλά προβλήματα που είχε, γιατί εμείς δεν στηρίζουμε την επιστροφή στο κρατικό μονοπόλιο, αλλά να δούμε την πορεία. Η ΔΕΗ να ιδιωτικοποιηθεί συνολικότερα η αγορά του ηλεκτρικού ρεύματος, να επιτραπεί επιχειρηματική δράση, δηλαδή η κερδοσκοπία μέσα σε αυτή την αγορά, και η ΔΕΗ να λειτουργήσει με ιδιωτικοοικονομικά κριτήρια. Mm-hmm. Αυτή είναι η ουσία της απελευθέρωσης. Ποιο είναι το αποτέλεσμα? Να κάνουμε πάλι ταμείο. Το αποτέλεσμα αυτής της διαδικασίας, με όποιους χειρισμούς έχουν γίνει, γιατί οι χειρισμοί κάθε φορά ήταν να καμφθούν κάποιες αντιδράσεις, αν θέλετε να γίνει μια προπαγάνδα και μια ζήμωση στα μυαλά του λαού και των εργαζόμενων, τα πράγματα μπορούν να γίνουν καλύτερα, και μπορούμε να φέρουμε πολλά τέτοια παραδείγματα, μείνουν στην ουσία. Η ουσία είναι ότι το κόστος ηλεκτρικής ενέργειας έχει υπερτριπλασιαστεί την τελευταία περίοδο, και την ίδια περίοδο τα κέρδη που έχουν οι μεγαλοεπενδυτές στον τομέα της ηλεκτρικής ενέργειας μετράνε δεκάδες δισεκατομμύρια, αν τα αθροίσουμε την 20ετία που σας λέω. Δεν δέχεστε αυτό που λέει η κυβέρνηση? Αυτή είναι η ουσία της απελευθέρωσης. Η ουσία λοιπόν της απελευθέρωσης είναι, ναι, ότι από το παλιό κρατικό μονοπόλιο πήγαμε σε μια αγορά. Η αγορά αυτή όχι μόνο δεν έχει ρίξει το κόστος της ηλεκτρικής ενέργειας, το έχει εκτινάξει, το έχει πολλαπλασιάσει. Μιλάμε σε μια περίοδο όπου υπάρχουν εκατοντάδες χιλιάδες άνθρωποι, και τα ζήσαμε τα προηγούμενα χρόνια, που αναγκάζονται ακόμα να καίνε ξύλα ή να χρησιμοποιούν μαγκάλια σε μια χώρα όπως η Ελλάδα, η οποία γενικά δεν είναι ενεργειακά φτωχή, είναι ενεργειακά πλούσια χώρα. Ωστόσο η κυβέρνηση χρησιμοποιεί το εξής δεδομένο, ότι έως τις 24 Σεπτεμβρίου που θα βγει η έκθεση του οργού του λογιστή, θα έπρεπε να γίνουν κάποιες ρυθμίσεις, ούτως ώστε να μην φανεί ότι είναι μη βιώσιμη η επιχείρηση. Γι' αυτό και προβαίνει σε αυτές τις περιπτώσεις. Το σχέδιο της αστικής τάξης, όπως καταγράφεται ακόμα και στα μνημόνια, γιατί αν δείτε τα μνημόνια το γράφουν, και στις οδηγίες Ευρωπαϊκής Ένωσης για το πώς πρέπει να κινηθεί η ηλεκτρική ενέργεια την επόμενη περίοδο, τι λέει? Λέει ότι πρέπει η ΔΕΗ, για να τονωθεί ο ανταγωνισμός ηλεκτρικής ενέργειας, να πουλήσει λιγνητικούς σταθμούς και να δώσει και υδροηλεκτρικά εργοστάσια. Και η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ έχει σκεφτεί ένα τρόπο να το κάνει αυτό χωρίς να φαίνεται, βάζοντας τη ΔΕΗ να πουλάει φτηνή ηλεκτρική ενέργεια, την οποία θα αγοράζανε οι ιδιώτες φτηνά και την πουλάγανε μετά την ίδια ενέργεια πολύ ακριβότερα, υπερηβόητες δημοπρασίες νόμε. Όμως στη φάση που βρισκόμαστε τώρα επιλέγεται μια πιο άμεση, αν θέλετε, και πιο ευθεία, ένας πιο ξεκάθαρος τρόπος ιδιωτικοποίησης ενός τμήματος ΔΕΗ, που είναι η άμεση αποκεφαλαιοποίηση από τη ΔΕΗ, η πώληση λιγνητικών μονάδων και υδροηλεκτρικών εργοστασίων. Αυτός είναι ο στόχος. Mm-hmm. Και για να γίνει αυτό το πράγμα πρέπει η ΔΕΗ αφενός στα μάτια του κόσμου να φανεί σαν μια προβληματική επιχείρηση που πρέπει με κάποιο τρόπο να εξυγιανθεί, και αυτό το πέτυχε όλη την προηγούμενη περίοδο και η πολιτική ΣΥΡΙΖΑ. Δηλαδή η ΔΕΗ βρέθηκε με ένα δισεκατομμύριο ευρώ μέσα, ξεχνώντας το επενδυτικό της πρόγραμμα, ξεχνώντας τις δυνατότητες που έχει, το τεράστιο πελατόριο. Ακόμα και με τέτοιους όρους, είναι ένα ζήτημα αν μπορεί κανείς να πει ότι η ΔΕΗ είναι προβληματική επιχείρηση. Αλλά πέραν αυτού, υπάρχει λοιπόν μια ολόκληρη προσπάθεια να φανεί ότι η ΔΕΗ μπαίνει μέσα, ούτως ώστε όταν θα έρθει ως Deus Ex Machina η λύση της πώλησης της ΔΕΗ, να πούν όλοι «Α, επιτέλους λύθηκε το ζήτημα της ΔΕΗ». Αλλά ξέρετε ποιο είναι το θέμα? Μπορεί κανείς να μείνει στους χειρισμούς που γίνονται και στο πώς εξελίσσονται τα πράγματα μέρα με τη μέρα. Αν δούμε τη μεγάλη εικόνα, θα δούμε ότι ο τελικός στόχος ήταν αυτό που σας είπα εγώ από την αρχή, δηλαδή η ιδιωτικοποίηση της ΔΕΗ, κόψιμό της, άνοιγμα της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας, να μπουν και άλλοι παίκτες, και το τελικό αποτέλεσμα θα είναι ότι θα πληρώνουμε το ρεύμα πολύ περισσότερο από ό,τι το πληρώναμε 15 χρόνια νωρίτερα, και
οι παίκτες, οι μεγάλοι επενδυτές στον τομέα της ηλεκτρικής ενέργειας, που κάποιοι από αυτούς θα πάρουν και τα λιγνητικά και τα υδροελεκτρικά, κάποια της ΔΕΗ, θα βγάζουν δισεκατομμύρια. Αυτό δηλαδή που θα γίνει, όποια και να είναι η πορεία η οποία έχει ακολουθηθεί την τελευταία περίοδο, έχει σημασία να μείνουμε και στις λεπτομέρειες. Υπάρχουν πολιτικές ευθύνες για το πώς ο καθένας χειρίστηκε τις λεπτομέρειες. Κυρίως υπάρχουν πολιτικές ευθύνες για το πώς η κάθε πολιτική δύναμη υποσχόταν ότι μπορεί να λύσει ένα πρόβλημα, ενώ δεν μπορούσε να λυθεί αυτό το πρόβλημα. Όταν δηλαδή ακούγαμε από ορισμένες δυνάμεις σοσιαλδημοκρατίας ότι υπάρχει και καλή απελευθέρωση, αυτές κοροϊδεύανε και τους εργαζόμενους του ΔΕΗ και τον κόσμο. Η ουσία όμως είναι ότι όλοι τους έχουν υπηρετήσει τον ίδιο στρατηγικό δρόμο απελευθέρωσης ενέργειας, εμπορευματοποίηση της ενέργειας, ιδιωτικοποίηση της ΔΕΗ, που σημαίνει εκτείναξη των τιμολογίων ηλεκτρικής ενέργειας για τους εργαζόμενους, και ο καθένας που κοιτάει το λογαριασμό το βλέπει πόσα πλήρωνε πριν από 20 χρόνια, πόσα πληρώνει τώρα. Για ποιο λόγο? Για να βγάζουν δισεκατομμύρια ευρώ οι επενδυτές της ΑΠΕ τώρα, αυτοί που έχουν γεμίσει τα βουνά με ανεμογεννήτριες, που έχουν γεμίσει τα χωράφια με φωτοβολταϊκά, και σε επόμενη φάση να βγάζουν επίσης δισεκατομμύρια αυτοί που θα αγοράσουν και ένα κομμάτι της ΔΕΗ. Αυτή είναι η ουσία. Η ουσία λοιπόν είναι ότι η απελευθέρωση όχι μόνο δεν οδήγησε στο να έχουμε φθηνότερο και καλύτερο ρεύμα, οδήγησε τον κόσμο να πληρώνει τα μαλλιά της κεφαλής του την ώρα που έχει χάσει το μισό του μισθό σε ηλεκτρική ενέργεια, να μην μπορεί να πληρώσει το ρεύμα και η ΔΕΗ να απειλεί ότι θα του κόψει το ρεύμα, δηλαδή τον πετάξει 50 χρόνια πίσω ιστορικά, και την ίδια στιγμή να υπάρχει μια χούφτα από μονοπωλιακούς ομίλους οι οποίοι βγάζουν δισεκατομμύρια ακριβώς απομυζώντας και την τελευταία ρανίδα αίματος που έχουν οι εργαζόμενοι. Κύριε Λιονί, τώρα θέλω και ένα σχόλιο. Την εκτίμησή σας, μάλλον, έχει ξεκινήσει μια κουβέντα το τελευταίο διάστημα ότι βρίσκεται πρώτον πυλών, διεθνή ύφεση κτλ. Και αναρωτιέται κανείς, που δεν είναι και σχετικός με τα οικονομικά, πώς και στη χώρα μας αλλά και παγκοσμίως εφαρμόστηκαν πολιτικές λιτότητας με σκοπό, όπως μας έλεγαν, να αποφευθεί στο μέλλον μία ύφεση. Και τώρα ξανανοίγει αυτή η κουβέντα για τη διεθνή ύφεση. Θα ήθελα τη δική σας εκτίμηση. Να πούμε καταρχάς το εξής, ότι καλώς ή κακώς εφαρμόστηκαν όλες οι συνταγές που μπορούσε να σκεφτεί η καπιταλιστική διαχείριση. Εφαρμόστηκαν συνταγές λιτότητας από τη μία, από την άλλη εφαρμόστηκαν εκτεταμένες συνταγές νεοκεινθιανού τύπου διαχείρισης, επεκτατικής πολιτικής, και μιλάω για τα τεράστια πακέτα τρισεκατομμυρίων δολαρίων που διοχετεύθηκαν στην οικονομία μέσα από τις κεντρικές τράπεζες, τόσο στη ΣΥΠΑ, στην Ιαπωνία και στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αν σκεφτείτε τα πακέτα, ποσοτικής χαλάρωσης, θα τα δείτε. Δοκιμάστηκαν λοιπόν όλες οι λύσεις που μπορούσε να σκεφτεί ο καπιταλισμός. Και όλες αυτές οι λύσεις δεν μπορούν να πετύχουν το στόχο τους. Εμείς, αν θέλετε, ως Κομμουνιστικό Κόμμα και συνολικότερα το Κομμουνιστικό Κίνημα Διεθνώς, από την αρχή της κρίσης έλεγε και επέμενε ότι δεν μπορεί να λύσει η αστική διαχείριση το πρόβλημα της κρίσης, γιατί το βαθύτερο πρόβλημα της κρίσης είναι η περισσόρευση κεφαλαίου, είναι ότι έχει μαζευτεί πάρα πολύ κεφάλαιο το οποίο δεν μπορεί να επενδυθεί με κερδοφόρο τρόπο στην οικονομία. Και αυτό είναι το πρόβλημα. Και η διαχείριση του καπιταλισμού όχι απλά δεν λύνει αυτό το πρόβλημα, αλλά στην πραγματικότητα επιτείνει το πρόβλημα. Ειδικά η επεκτατική διαχείριση, η οποία δεν αφήνει ακόμα και την καταστροφή του κεφαλαίου. Και το τελικό αποτέλεσμα ποιο είναι? Είναι ότι βεβαίως περάσαμε μια δεκαετία με διάφορους τρόπους λιτότητα στους εργαζόμενους και πακέτα ποσοτικής χαλάρωσης, τα οποία στήριζαν υποτίθεται την οικονομία, για να ξαναφτάσουμε στο ίδιο σημείο με πολύ περισσότερο προσερευμένο κεφάλαιο. Πολύ απλά, γιατί η διαχείριση δεν μπορεί να λύσει το πρόβλημα. Πολύ απλά, αν θέλετε, γιατί ο καπιταλισμός δεν μπορεί με τους ήρεμους, αν θέλετε, τρόπους με τους οποίους αναπτύσσεται να λύσει το πρόβλημα της κρίσης, γιατί είναι δομικό, εσωτερικό το πρόβλημα. Αυτό φυσικά δεν σημαίνει. Οπότε θα το βλέπουμε όλο μπροστά μας. Αυτό φυσικά δεν σημαίνει δεν έχει λύσει ο καπιταλισμός, γιατί αν θέλετε, τη δεκαετία 30-40 του προηγούμενου αιώνα, ακριβώς το ίδιο πρόβλημα είχε ο καπιταλισμός, διότι και η ενησιανή διαχείριση του τότε δεν κατάφερε να λύσει το πρόβλημα. Το έλυσε, αν θέλετε, από το 33 μέχρι το 36. Το 36 αναβυθίστηκε ο καπιταλισμός στην κρίση και φυσικά ξεπετάχτηκε και φάνηκε η λύση του προβλήματος, και η λύση ήταν ο Δεύτερος Παγκόσμιος Πόλεμος. Εμείς λοιπόν λέμε ότι ο καπιταλισμός έχει λύσεις. Οι λύσεις όμως περνάνε μέσα από την καταστροφή των παραγωγικών δυνάμεων και πρώτα και κύρια της βασικής παραγωγικής δύναμης, που είναι του ανθρώπου. Αυτή είναι η λύση στην οποία τελικά θα οδηγήσει ο καπιταλισμός και οι υπεριαλιστικές αντιθέσεις, γιατί αυτή τη στιγμή είναι συμπλεγμένες σε ένα ενιαίο όλο. Άρα εμείς λέμε και φωνάζουμε, επιμένουμε να λέμε στους εργαζόμενους ότι, και αν θέλετε δεν είναι και με την αρχική ερώτηση που κάνατε, ακριβώς ότι η λογική που λέει ότι η καπιταλιστική ανάπτυξη μπορεί να λύσει τα προβλήματα των εργαζόμενων είναι μια λογική φαύλα, είναι μια λογική η οποία σε τελευταία ανάλυση συγκαλύπτει
το εσωτερικό πρόβλημα που έχει ο καπιταλισμός από τη μία, ότι δεν μπορεί να συνεχίζει να κάνει συνεχώς ανάπτυξη, περνάει μέσα από κρίσεις, και από την άλλη ότι η ίδια η ανάπτυξη του καπιταλισμού πατάει πάνω στο τσάκι. Τώρα, κύριε Λιονί, θα αναρωτηθεί κάποιος και ποια είναι η εναλλακτική, ας πούμε. Και η εναλλακτική, λοιπόν, ακριβώς είναι να δει κανείς ότι στις σημερινές συνθήκες που έχει μαζευτεί τόσος πολύς πλούτος, τόσες πολλές παραγωγικές δυνάμεις, τόσο μεγάλη παραγωγικότητα της εργασίας, που πραγματικά οι άνθρωποι, αν οργανώσουν την παραγωγή τους με κατάλληλο τρόπο, μπορούν να δουλεύουν 4 ώρες τη μέρα και να ζουν πολύ αρμονικότερα μεταξύ τους, όλα τα προβλήματα τα οποία βιώνουμε από τον πόλεμο, ο οποίος ήδη υπάρχει και θα επεκταθεί την επόμενη περίοδο, τις καπιταλιστικές κρίσεις, τη φτώχεια, την εξαθλίωση, την εξαχρίωση που παράγει ο καπιταλισμός σαν σύστημα, όλα αυτά δεν οφείλονται στο ότι έχουμε δουλέψει πάρα πολύ φυσικά και έχουμε γίνει τόσο καλοί. Οφείλονται στο ότι απέναντι σε αυτή την τεράστια παραγωγή, η οποία μπορεί να οργανωθεί και να λύσει τα προβλήματα της ανθρωπότητας, υπάρχουν μια χούφτα μονοπωλιακοί όμιλοι, μια χούφτα ιδιοκτήτες των μέσων παραγωγής. Υπάρχουν, αν θέλετε, οι μεγαλομέτοχοι, το 1% σε ολόκληρο τον κόσμο, το οποίο ελέγχει τα μέσα παραγωγής και καθορίζει ακριβώς τα χείλη με γνώμονα τα δικά του συμφέροντα. Το πρόβλημα, λοιπόν, που έχει να λύσει η ανθρωπότητα είναι ότι απέναντι σε μια παραγωγή που μπορεί να λύσει τα προβλήματα όλα των εργαζόμενων σε ολόκληρο τον κόσμο, οι σχέσεις παραγωγής, η ανάγκη που έχει το 1% που έχει την ιδιοκτησία των μέσων παραγωγής και έχει την εξουσία σε κάθε χώρα, γιατί αυτοί έχουν την εξουσία, να συνεχίσουν να κερδίζουν, είναι αυτή που οδηγεί σε όλα τα δεινά. Και γι' αυτό ο μονόδρομος, αν θέλετε, το πραγματικά καινούριο, αυτό μπορεί να εγγυηθεί ένα μέλλον χωρίς πολέμους, χωρίς καταστροφή του περιβάλλοντος, χωρίς φτώχεια, πείνα, εξαθλίωση, χωρίς την εξαχρίωση που παράγει ο καπιταλισμός σε όλα τα επίπεδα, από το ιδεολογικό και το ηθικό μέχρι το οικονομικό, αυτό το μέλλον πατάει μέσα από την αντιμετώπιση πραγματικού εχθρού, μέσα από το τζάκισμα αυτών των σχέσεων παραγωγής που λέγονται καπιταλιστικές σχέσεις, που λέγεται συγκεντρωμένη ιδιοκτησία, που λέγεται κέρδος. Τώρα, βέβαια, αυτό, λοιπόν, το οποίο πρέπει να κάνουν οι εργαζόμενοι σε όλο τον κόσμο είναι, αν θέλετε, να σηκώσουν κεφάλι και να δουν ποιος είναι ο πραγματικός τους αντίπαλος. Το πραγματικός τους αντίπαλος είναι το καπιταλιστικό κέρδος, είναι η μονοπωλιακή όμιλη, είναι μια χούφτα μεγαλομέτοχοι που ελέγχουν και καθορίζουν τι θα γίνει σε ολόκληρο τον πλανήτη, και με αυτούς πρέπει να τσακωθούμε. Να τσακωθούμε σήμερα για να μην περάσει το δικό τους, να τσακωθούμε για να απαιτήσουμε καλύτερους όρους με τους οποίους ζούμε σήμερα, αλλά κυρίως να τσακωθούμε σήμερα για να οργανώσουμε την επίθεσή μας, η οποία θα τους πετάξει έξω, θα τους ρίξει το χρονοτούλα από τις ιστορίες και θα επιτρέψει σε όλους εμάς παραγωγούς του πλούτου να οργανώσουμε τη ζωή μας με έναν τρόπο που μπορούμε να λύσουμε όλα τα προβλήματα που έχουμε να λύσουμε, γιατί Λιονί, μπορούμε να το κάνουμε. Δυστυχώς ο χρόνος μας πιέζει, όμως αυτή η συζήτηση προκαλεί και άλλα ερωτήματα, τα οποία θα τα συζητήσουμε σε κάποια επόμενη, έτσι, συνέντευξή μας. Ερωτήματα, ας πούμε, και γιατί ο κόσμος, η εργατική τάξη, ο κόσμος της εργασίας δεν εμπιστεύεται άλλα συστήματα. Το βάζω δεν έτσι έχετε σαν... δίκιο, δεν τα εμπιστεύετε, δεν έχετε δίκιο. Αν πάτε τώρα και πάτε στις χώρες που γνώρισαν άλλα συστήματα και κάνετε ένα γκάλωπ, το 70% λέει ότι ήμασταν καλύτερα, ένα το κρατούμενο. Δεύτερον, πρέπει να δούμε ότι οποτεδήποτε ο κόσμος της εργασίας προσπαθεί να κάνει κάτι τέτοιο, δεν το κάνει συνέχεια. Βεβαίως, να δούμε τους ιστορικούς τρόπους με τους οποίους γίνεται αυτό το πράγμα, αλλά όποτε προσπαθεί να το κάνει, η άλλη πλευρά απαντάει με μια βιαιότατη καταστολή και μια βιαιότατη αντίδραση. Από την Παρισινή Κομμούνα μέχρι τη Γερμανία του 1920, από την επίθεση που έκανε οργανωμένα ο καπιταλισμός στη Σοβιετική Ένωση με το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, από διάφορες χούντες που γίνονται σε ολόκληρο τον κόσμο, οποτεδήποτε οι εργαζόμενοι θέλουν να κινηθούν στον άξονα που θέλουν οι ίδιοι. Μου δίνετε τώρα και τη δυνατότητα. Δεν θέλουν οι εργαζόμενοι, η άλλη πλευρά δεν τους αφήνει και φυσικά καλά κάνει δεν τους αφήνει. Έχουμε βέβαιως συνέστηση ότι θα το κάνει αυτό το πράγμα και γι' αυτό το λόγο γνωρίζουμε, αν θέλετε, ότι η αλλαγή δεν θα γίνει με έναν ήρεμο τρόπο, όχι επειδή δεν θέλουν οι εργαζόμενοι να την κάνουν με ήρεμο τρόπο, επειδή αυτοί που έχουν την εξουσία δεν επιτρέπουν στους εργαζόμενους, στη μεγάλη λαϊκή πλειοψηφία, να κινηθεί όπως ακριβώς η ίδια επιθυμεί. Μου δίνατε τώρα και την δυνατότητα, και με αυτό να κλείσουμε, να αναφερθώ και στο ψήφισμα διαμαρτυρία στην πρεσβεία της Γαλλίας που θα επιδώσει το ΠΑΜΕ αυτή την ώρα, έτσι, εκφράζοντας την αλληλεγγύη στο Γενικό Γραμματέα της Ομοσπονδίας Εμπορίου της Γαλλίας και στους εργαζόμενους που διώκονται, γιατί εν πάση περιπτώσει αντιδρούν στο κλείσιμο καταστημάτων και απολύσεων. Κοιτάξτε, η ποινικοποίηση ακόμα και της συνδικαλιστικής δράσης, ακόμα και της συνδικαλιστικής έκφρασης πλέον έχει πάρει τόσο μεγάλα σημεία. Αλλά, αν θέλετε, αυτό εμάς σαν κομμουνιστικό κόμμα και σαν κομμουνιστικό κίνημα μας γεμίζει αισιοδοξία. Και μας γεμίζει αισιοδοξία για έναν λόγο. Γιατί η άλλη πλευρά που σας έλεγα νωρίτερα, η αστική τάξη ολόκληρο τον κόσμο, καταλαβαίνει
τον κίνδυνο, καταλαβαίνει ότι οι εργαζόμενοι δεν θα ζήσουν με αυτούς τους όρους και προσπαθεί προκαταβολικά να φημώσει οποιαδήποτε φωνή κινείται σε διαφορετική κατεύθυνση. Δεν θα τα καταφέρει, γιατί το μέλλον θα γίνει κόκκινο, δεν υπάρχει άλλος δρόμος για να αναπτυχθεί η οικονομία, δεν υπάρχει άλλος τρόπος για να ζήσουν οι εργαζόμενοι όπως πρέπει να ζήσουν. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ανοίγουμε συνεχώς θέματα και έτσι δεν θα ολοκληρώσουμε ποτέ. Θα τα πούμε σε μια επόμενη εκπομπή μας. Σας ευχαριστώ θερμά. Σας ευχαριστώ και εγώ.